διάστημα τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ να πάμε στο Μέγαρο Μουσικής και θα επανέλθουμε στο Δελτίο. Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Και επιτρέψτε μου από αυτό το βήμα να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο του τουρισμού, τις ενώσεις, τους φορείς, τις επιχειρήσεις, τους εργαζόμενους του κλάδου που εργάστηκαν και θα συνεχίσουν να εργάζονται σκληρά στις υπηρεσίες της πιο βαριάς βιομηχανίας του τόπου μας. Διότι ο κλάδος του τουρισμού αποτέλεσε πηγή αισιοδοξίας για τις αντοχές της ελληνικής οικονομίας στα δύσκολα χρόνια της κρίσης και θα είναι και πάλι η αιχμή του δόρατος στη νέα αναπτυξιακή προοπτική που ανοίγεται για τη χώρα μας. Ο τουρισμός συνιστά το 10% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, ενώ οι παραγωγικές του διασυνδέσεις διαχέουν οικονομικό δυναμισμό σε άλλους κυρίως ελληνικούς κλάδους που φτάνει στο 25% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, στηρίζοντας ταυτόχρονα την απασχόληση σε τουλάχιστον 200 κατηγορίες επαγγελμάτων. Τη χρονιά που μας πέρασε, η τουριστική δραστηριότητα στην Ελλάδα άγγιξε νέα ρεκόρ. Οι αφίξεις πέρυσι, συνυπολογίζοντας και την κρουαζιέρα, ξεπέρασαν τα 26 εκατομμύρια επισκέπτες και αυτό σήμαινε περίπου 1,5 δισεκατομμύριο περισσότερα έσοδα στην πραγματική οικονομία. Και θέλω να ξεκινήσω την παρέμβασή μου αναφερόμενος σε δύο σημεία τα οποία συνιστούν τόσο πάγιο αίτημα των ανθρώπων του τουρισμού όσο όμως και χρέος της πολιτείας. Τα δύο αυτά σημεία είναι αφενός η διασφάλιση ενός περιβάλλοντος οικονομικής και κοινωνικής σταθερότητας και αφετέρου η εγγύηση της ασφάλειας. Και αναφέρομαι σε αυτά γιατί θα ήθελα με την ευκαιρία που βρίσκομαι σε αυτό το βήμα να στείλω ένα μήνυμα τόσο στο εσωτερικό όσο και διεθνώς ότι η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει μια χώρα σταθερότητας και ασφάλειας. Στον τομέα της οικονομίας, τώρα με το πέρας της πρώτης και δυσκολότερης αξιολόγησης, αλλά κυρίως και με τις θετικές αποφάσεις για την ελάφρυνση του χρέους, η αβεβαιότητα μπορεί πλέον να δώσει τη θέση της στη σταθερότητα. Η Ελλάδα πλέον μπαίνει σε μια νέα εποχή. Μια εποχή ανάπτυξης και περισσότερης αισιοδοξίας. Ο άλλος τομέας με μεγάλη σημασία για τον τουρισμό είναι αυτός της ασφάλειας. Γνωρίζετε όλοι ότι οι προκλήσεις τις οποίες έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι μεγάλες και σε πολλές περιπτώσεις είναι και προκλήσεις που μας υπερβαίνουν. Ζούμε στην ομορφότερη γωνιά της Μεσογείου, από τις ομορφότερες στον πλανήτη θα λέγε κανείς, όμως σε μια γωνιά ιδιαίτερα ταραγμένη. Σε μια Ευρώπη που σήμερα βιώνει μια έντονη κρίση ασφάλειας. Και όμως σε αυτό το περιβάλλον και παρά την ευρύτερη αποσταθεροποίηση στην κοντινή και στην ευρύτερη γειτονιά μας, έχουμε καταφέρει η Ελλάδα να αποτελεί σημείο αναφοράς ως πυλώνας, ως φάρος σταθερότητας και ασφάλειας σε μια ευρύτερα αποσταθεροποιημένη περιοχή. Και ξέρετε, αυτό δεν είναι ένα γεγονός που ήρθε τυχαία. Το πετύχαμε με την επιμονή μας σε αρχές, αλλά και με την πίστη μας σε ένα συγκροτημένο σχέδιο μιας πολυδιάστατης ενεργητικής εξωτερικής πολιτικής που αποκατέστησε σχέσεις και έσβησε ανορθογραφίες στις σχέσεις μας με τις γειτονικές μας χώρες όπως την Αίγυπτο, την Τουρκία, το Ισραήλ, αλλά και ευρύτερα με την επανεκκίνηση των σχέσεών μας με τη Ρωσία, το στρατηγικό άνοιγμα
στο Ιράν αμέσως μετά τη Διεθνή Συμφωνία και άλλες όμως χώρες της Μέσης Ανατολής. Και γνωρίζετε επίσης ότι είχαμε και έχουμε να διαχειριστούμε επίσης ένα πρόβλημα που μας υπερβαίνει. Ένα παγκόσμιο και πανευρωπαϊκό πρόβλημα. Την πρωτοφανή προσφυγική κρίση που σχεδόν εξ ολοκλήρου έσκασε στις δικές μας πλάτες. Και εκεί νομίζω ότι η στάση μας ήταν μια στάση που έδειξε ευθύνη. Αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι ανέδειξε και τα στοιχεία του ελληνικού πνεύματος και των αξιών που διέπουν τον τόπο και τους ανθρώπους του. Διότι η Ελλάδα μέσα από αυτή την κρίση και από τον τρόπο που τη διαχειρίστηκε απέδειξε ότι είναι μια χώρα που μπορεί να υποδέχεται 30 εκατομμύρια επισκέπτες αλλά ταυτόχρονα να προσφέρει και καταφύγιο σε χιλιάδες κατατρεγμένους. Αποδεικνύοντας έτσι ότι η ελληνική φιλοξενία δεν είναι ένα στερεότυπο τουριστικής προώθησης που αναζητά εξαργύρωση, αλλά ένα διαχρονικό στοιχείο της ελληνικής ταυτότητας που ανάγεται στον ξένιο Δία και συμπληρώθηκε στις μέρες μας με το ουσιώδες μήνυμα της χριστιανικής αγάπης και της σεμνής προσφοράς στον συνάνθρωπο. Λοιπόν, παρακολουθήσαμε ένα μικρό απόσπασμα από την έναρξη της ομιλίας.